πάμε να δούμε τι έχει συμβεί με τα 27 παιδιά, τα οποία έγιναν νονή 20χρονου παιδιού από την Αλβανία. Το 20χρονο Εμμανουήλ, όπως βαφτίστηκε το παιδί. Κύριε Γραγιάννη, τι είναι αυτό που βλέπουμε? Πρώτη φορά βλέπουμε τόσα πολλά άτομα και νεαρά παιδιά να βαφτίζουν ένα παιδί το οποίο είναι από μια άλλη χώρα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, είχαμε μια όμορφη έκπληξη στην Κυριακή εχθές, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας του Ναυπλίου, όπου ένας 20χρονος βαπτίστηκε στο βαπτιστήριο ενηλίκων, όπως λέμε, του Ιερού Ναού του Πατρός Ελευθερίου Μίχου, ενός αγαπημένου ιερέα στην περιοχή, ο οποίος έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο με τα συσίτια, να το τονίσουμε, στην περιοχή του Ναυπλίου. Ο νεοφώτης, λοιπόν, Εμμανουήλ, αλβανικής καταγωγής, ζει μόνιμα στον Ναύπλιο. Ανάδοχη στην βάπτισή του, η οποία τελέστηκε, ήταν 27 νέα παιδιά, συμμαθητές και φίλοι του, οι οποίοι με χαρά και με αγάπη και προθυμία έγιναν οι νονοί του. Ο ιερέας με τη σειρά του είπε ότι εύχομαι στον νεοφώτιστο Εμμανουήλ η νέα του πορεία να είναι φωτισμένη και αγιασμένη, και βεβαίως τα 27 παιδιά που έγιναν ανάδοχοι, πολλά συγχαρητήρια και να είναι ευλογημένα στη ζωή τους. Να πούμε δηλαδή ότι ο νεοφώτιστος Εμμανουήλ ουσιαστικά δεν είχε ασπαστεί την Ορθοδοξία. Την εισπάστη προ λίγο καιρού και αυτό μας τιμά και έχουμε πάρα πολλές μεταστροφές σε Ορθοδόξους από άλλα δόγματα, κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, το να μπορεί δηλαδή η Εκκλησία μας να εμπνέει με τον λόγο της νέα παιδιά και να τα προσετερίζεται στις τάξεις της. Μάλιστα, ένα πολύ ευχάριστο γεγονός και μια έτσι πολύ όμορφη κίνηση από τους 27 συμμαθητές, όπως μας είπατε, του 20χρονου παιδιού. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες και πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας δίνει δύναμη, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, όπου βλέπουμε συνεχώς άσχημα γεγονότα.